Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Σήμερα 27 Ιανουαρίου, τελειώνει και ο Ιανουάριος. Στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας με την αθλητική μας ενημέρωση, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Κατένα Νίνιο στα μικρόφωνα και στην κάμερα. Θα είμαι μαζί σας περίπου για μία ώρα. Θα κάνουμε έτσι ένα πέρασμα σε όλη την 21η αγωνιστική. Έχουμε φτάσει αισίως στην 21η αγωνιστική. Θα κάνουμε ένα πέρασμα από τις αθλητικές μας εφημερίδες, να δούμε τι έχει γίνει όλο το Σαββατοκύριακο, τι έχει γίνει σήμερα. Να σας πω ότι είχαμε μία παρέτηση, όχι παρέτηση, φεύγει ο Βλαντιμίρ Βάις από τον Ολυμπιακό. Αυτός ο παίκτης που τόσο πολύ περιμένανε και τόσο πολύ όταν ήρθε τον αποθεώνανε, τελικά αποφάσισε να πάει να παίξει σε μία ομάδα στο Κατάρ, ούτως ή άλλως δεν ήταν και ο αγαπημένος του Μίτσελ. Πάμε να δούμε όμως τώρα, να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με το χορηγό μας, ο PAP TV. Τα παιδιά εκεί έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει γίνει στον αθλητισμό αυτές τις μέρες, κάποιες άλλες χρονιές όμως. Πάμε να δούμε και εμείς εδώ είμαστε, να διαβάσουμε όλα και να τα πούμε όλα. Θα δείξουμε και βίντεο με την 21η αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Βρίσκεται νεκρή στο διαμέρισμά της, στο Βολβογκράτ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η Ηλένα Ρωμάνοβα, 43 χρόνων, Ρωσίδα αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων. Ήταν Ολυμπιονίκη στα 3.000 μέτρα στη Βαρκελόνη το 1992, δεύτερη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο στην ίδια απόσταση το 1991 και ακόμη πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 10.000 μέτρα στο Σπλιτ και δεύτερη στα 3.000 μέτρα στην ίδια διοργάνωση. Είχε γεννηθεί στις 20 Μαρτίου του 1963. Στον αγώνα ο Ολυμπιακός Λευκωσίας Πανσεραϊκός 2-1, ο γκολκίπερ της κυπριακής ομάδας Ανδρέας Φιλώτας ευστοχεί σε πέναλτι και σημειώνει το πρώτο γκολ στην ιστορία της Αλφα Εθνικής που επιτυγχάνεται από τερματοφύλακα. Ο Ολυμπιακός νικά στην Τούμπα με 4-0 τον ΠΑΟΚ σε αγώνα πρωταθλήματος. Σκόρε των νικητών η Μποτίνο στο 20ο λεπτό, Γιούτσος στο 47ο, Αγανιάν στο 56ο και Σιδέρη στο 74ο. Ο Σέμπος γράφει το πρακτικό και 9 δημοσιογράφοι υπογράφουν τη δημιουργία οργάνου των αθλητικών δημοσιογράφων μετά την ειρήνη. Είναι η πρώτη απόπειρα ίδρυσης του ΨΑΤ. Η δεύτερη απόπειρα θα γίνει στις 17 Μαΐου του 1947 και ο σύνδεσμος θα ζήσει χωρίς καταστατικό μέχρι το 1952, οπότε και θα πάρει νομική υπόσταση. Exceptional and distinguished career, Boris Schocklin earned an incredible 13 Olympic medals, 7 of them gold. Γεννιέται ο Ρώσος αθλητής της γυμναστικής Boris Schocklin. Κέρδισε 13 μετάλλια σε 3 διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1956 ήταν πρώτος στον ΙΠΟ και στο σύνθετο ομαδικό με την ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1960 ήταν πρώτος σε σύνθετο ατομικό δίζυγο άλμα ΙΠΟ και δεύτερο σε σύνθετο ομαδικό κρίκους και τρίτο στο μονόζυγο, ενώ το 64 ήταν πρώτο στο μονόζυγο, δεύτερο στο σύνθετο ομαδικό και σύνθετο ατομικό και τρίτος στους κρίκους.
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 54 κατέκτησε 2 μετάλλια, σε αυτό του 58 5 χρυσά και το 62 4 αργυρά και 2 χάλκινα. Σε 2 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κέρδισε 9 μετάλλια, 5 χρυσά και 1 χάλκινο το 55 και 1 χρυσό και 2 αργυρά το 63. Πέθανε στις 30 Μαΐου του 2008. At the Olympic Games in Tokyo 4 years later, a great duel between the Soviet and the Japanese men ended with Shaklin tying with two other gymnasts for the silver and Japan's Yuko Endo winning the gold. In the finals, however, Shaklin won the gold on the high bar. During his career as both a gymnast and a respected official, he has participated in 12 Olympic Games and 22 World Championships. Λοιπόν, αυτά γίνανε όπως τα φτιάξανε εκεί τα παιδιά της ΟΠΑΠ TV κάποια χρόνια πριν, αυτές τις μέρες, στον αθλητισμό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την ανασκόπησή μας στις εφημερίδες τις σημερινές. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιανουαρίου, και πάμε με τη Sport Day. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Θρύλος, λέει, 2 γενεών. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία, η Μπαγάσα, 37, και ο μικρότερος, ο Λαϊτάν, 20, ήταν οι πρωταγωνιστές και σκόρερ στα πηγάδια. 0-2 ήρθε η Ξάνθη με τον Ολυμπιακό. Καλό στο πρώτο ημίχρονο και χαλαρό στο δεύτερο, Ολυμπιακός πέρασε δίκαια από την Ξάνθη. Στο 49 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Ντεγκουσμάν. Στο 73 με απευθείας κόκκινη ο Χολέμπας. Ο πιτσιρικάς η Μπαγάζα έκανε σπριντ για να πάρει την ασίστα από τον Ολαϊτάν και να πετύχει το πρώτο γκολ της καριέρας του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έξυπνο ντυλ, λέει εδώ στα αριστερά της Sport Day. Στο Κατάρ πουλήθηκε ο Βάης, έτοιμοι να ψάξουν τον αντικαταστάτη του, οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα ο Μίτσελ αποφασίζει αν θα πάρει παίκτη στη θέση του Σλοβάκου. Σενάρια για Ρέγες και Πέντρο Λεόν. Τι ισχύει για Λεζεάρ και Κολοβό. Οι Γάλλοι γράφουν για τον Γκουεγέ της Έβερτον. Ενώ πάνω στην Sport Day, ΠΑΟΚ Βέρεια 4-1, συγγνώμη. Δυναμίτης, ο δικέφαλος άρπαξε τον αντίπαλο από το λαιμό και τον έπνιξε στο δεκάλεπτο. 3 ασίστ στο στόπερ Κατσουράνης, 2 γκολ ο Σάλπι και από 1 η Ολίσε και Μαντούρο. Σούπερ δίδυμο, Ολλανδός με τον Κάτσε στα χαφ. Ενώ Παναξιακό ΣΑΕΚ, γιατί είπαμε, λέμε πάντα και την ΑΕΚ, γιατί θεωρούμε ότι είναι στην πρώτη κατηγορία. Παναξιακό ΣΑΕΚ 0-5, της αρέσουν τα δύσκολα, όλα τα γκολ σε ένα ημίχρονο και με τον άνεμο κόντρα. Ηλίας Κότσιος υπέγραψε με 2 γκολ την ανατροπή του αιώνα. Λεβαδιακός Άρης 4-3. Χρήστος Τζανής ξεσάλωσε με γκολ και 11 επιθετικές πάσεις. Πανθρακικός Πανιώνιος 4-1. Ενώ κάτω-κάτω Παναθηναϊκός, στην ομάδα που αγαπώ, ο Τάσος Λαγός είπε το ναι στην πρόταση του Τριφυλιού και τα εξηγεί όλα στην Sport Day. Εδώ και αυτός, οι πράσινοι τρίβουν τα χέρια τους με τον Αμπέντ και κινούνται αναλόγως. Πλατανιάς, με τον Πλατανιά κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ενώ σήμερα, λέει στην Νόβα, Εργοτέλης Πανετολικός είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτό που κλείνει την 21η αγωνιστική. 5 και 4, Νόβα Sports 1. Λοιπόν, αυτά όλα εδώ βλέπω στην Sport Day. Και πάμε στην Goal. Λοιπόν, στην Goal χάνουμε και τον Άρη Πατριώτη. Λέει εδώ πέρα στο μεγάλο τίτλο. Η Super League αρχίζει να στερεύει. Μετά την ΑΕΚ και η Θεσσαλονίκη παίρνουν το δρόμο του υποβιβασμού. Τώρα έχει πρόβλημα πραγματικά ο Άρης. Ανίκανοι να πάρουν μια σπουδαία νίκη και την έχασαν 4-3 στη Λιβαδιά, ενώ προηγούνταν στο 83 με 3-1. Παιδιά, και έγινε η ανατροπή. Φοβερό παιχνίδι αυτό εκεί. Ενώ πάνω-πάνω το backstage στη Super League και 36 σελίδες γεμάτο ποδόσφαιρα από όλες τις κατηγορίες εδώ στην Goal, στη σημερινή Goal. Πρώτο γκολ του Μαντούρο στο άνετο 4-1 του ΠΑΟΚ επί της Βέρεια. Καταιγίδα ο Πανθρακικός, 4-1 τον Πανιόνιο κόλλησε στο 0 ο Αστέρας με τον Όφι. Ασταμάτητος Ολυμπιακός Βόλου στη Football League. 3.500 κόσμο στο ντέρμπι προοδευτικής Ιωνικού. Ενώ σε άλλο χτύπημα εδώ στην Goal, ο Λαϊτάν περιμένει τον νέο Βάης. Όλα τα λεφτά ο Νιγηριανός στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ξάνθης 2-0. Πώληση χρυσάφι, λέει, του Σλοβάκου στο Κατάρ για τον Βάης, έτσι. Βούλιαξε η Νάξος. Αποθέωση της ΑΕΚ που πέρασε σαν σύμφωνας από τις Κυκλάδες 5-0. Χατρίκο Σούπερ Μπρέσεβιτς. Ενώ στα κάτω χτυπήματα της Goal,
Έδεσε λαγό, κίνηση παραμονής για μπέιτ, έντονο φλερτ με ντούνι, διαρκής κινήσης ενίσχυσης του Παναθηναϊκού με φόντο τη θωράκιση του μέλλοντός του. Λοιπόν, αυτά, έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην 21η αγωνιστική η γκολ και πάμε στην πράσινη. Λοιπόν, χρυσά deals, έμεινε ο λαγός, έρχεται η σειρά του Αμπέντ, η καρδιά του πιτσιρικά υπενέλει στο νέο τριετές συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, ενώ απόκτηση του Αλγερινού με ελευθέρας από το καλοκαίρι σχεδιάζουν οι πράσινοι, το θέλει και ο ίδιος. Θαύμα, λέει, Χωριανή με μεγάλο, έτσι, πάνω, με πολλά ομικρονιώτα η πράσινη. Έπειτα από 3 χρόνια είδε κόκκινη κάρτα παίκτης του Ολυμπιακού. Ας ελπίσουμε να μην ξανασυμβεί, ώστε να μην γίνει και νέος σεισμός στην Κεφαλονιά. Ενώ αριστερά στην πράσινη, βόλεϊ γυναικών με σπασμένα τα φρένα, ένα τη Ερήνικη για τους κορίτσαρους, 3-1 σετ που εκτόπισαν τα βρυλίσια από την κορυφή, μαγεία πάλι στην Κυψέλη από τον κόσμο, στο μπάσκετ γυναικών προσκύνησε και ο Άρης στο ναό, στο ρελαντί πρωταθλήτες 56-49 με σούπερ δίδυμο από Γέμελος και Ντέλβα. Και ενώ δεξιά ζέσταμα για Μπαρτσελώνα, επιβλητικός ο Εξάστερος 76-54 στην Ελευσίνα. Φοβερό ξεκίνημα και 22-0 για καλησπέρα έκανε χθες η ομάδα του Πεδουλάκη. Πέταγε ο Λάσμε και Φάτος ο Παπάς, κυρίαρχος ο πράσινος λαός και στην Ελευσίνα. Ενώ ο Άρης Πετρούπολης λέει τίμησε τον Πεδουλάκη. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα διαβάσετε στην πράσινη. Και πάμε στην ώρα των σπορ, εντάξει, αφιερωμένο στην ΑΕΚ, εννοείται. Πολλά μπουφόρ μπάλα η ΑΕΚΑΡΑ, χατ τρίκ ο Ιβάνο Τρομερός, σούπερ ο Μπρέσεβιτς, έσκησε πάλι τα δίχτυα. Μάγος ο Πλατέλας, χόρευε μέσα στη βροχή και τον αέρα ο δαίμονας της ΑΕΚ, έβαλε 2 γκολ με το πρώτο να είναι για Όσκαρ. Πολύ διάθεση και σπουδαίο ποδόσφαιρο μέσα σε βροχή και τρελό αέρα από την Ένωση που σκόρπισε τον Παναξιακό, 5-0 στους 5 ανέμους. Είχε πάρα πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, ήταν η αλήθεια, εκείνη την ώρα που ήταν το μάτς. Σούπερ ο Κορδέρο, πολύ καλός ο Ρόβας, εγγύηση πίσω ο Τσιρίλο, συγγνώμη, και ένταγη μεσοεπιθετική γραμμή. Αφιονισμένη μετά και τις προκλήσεις των τελευταίων ημερών, η ΑΕΚ σάρωνε ό,τι έβρισκε μπροστά της χθες στην όμορφη Νάξο. Μπορούσε άνετα τουλάχιστον 0-3 από το ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος χάθηκε η μπάλα. Ενθουσίασε και αποζημίωσε με το παραπάνω τους οπαδούς της που κρέμονταν σαν τσαμπιά στο γήπεδο. Έτσι θα ζώσει και τους εγκάθετους η ΑΕΚΑΡΑ και θα τους εξαφανίσει από το ποδόσφαιρο. Στο συν 9 η ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου γύρου, που θα ήταν και συν 12 αν δεν υπήρχε η άδικη τιμωρία, ήταν αυτή, να θυμίσουμε εδώ, που της αφαιρέσανε 3 βαθμούς για τα επεισόδια που γίνανε με το Γάλλο, έτσι. Δέλας, να ξεφεύγουμε κάθε Κυριακή και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ τη ΣΑΕΚ στον κόσμο της στην Άξο, αλλά και στον Παναξιακό για την άψογη φιλοξενία. Μπράβο, να τα λέμε και αυτά και να τα τονίζουμε, είναι σημαντικό. Και πάμε να συνεχίσουμε με τον πρωταθλητή. Έφυγε ο Βάις, λέει, αλλά ο Γκολαϊτάν, κάνει εδώ πέρα το σχόλιο έτσι το περίεργο, είναι εδώ. 0-2 Ολυμπιακός άλλωσε και την Ξάνθη, με γκολ από Μάικλ και στρατηγό Άριελ. Ο δαιμόνιος μάνατζερ Μίνο Ραϊόλα, λέει, πήρε από το χέρι τον Βάις αφού κατέχει μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων του και τον πήγε στη Λεκβίγια του Κατάρ. Είναι περίεργη υπόθεση ο μάνατζερ του Βάις. Λοιπόν, με το νούμερο 79, λέει, πήγε στο Κατάρ ο Βάις. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, γι' αυτό ούτως ή άλλως χρυσή πρόταση. Λέει και για το Μήτρογλου όμως εδώ πέρα έχουν δώσει. Μπορείτε να τα διαβάσετε όλα στη σελίδα 10 του πρωταθλητή. Η Μπαγάσα, ο αιώνιος έφηβος, είναι 37 και παίζει σαν 17. Μίτσελ, καλό για όλους η μεταγραφή του Βλάντο. Έρχεται δεύτερος από το Σλοβάκο, δυνατά παίζει και ο Μπερμπατόφ, λέει. Ρέγγες, πολύ ψηλά. Ποιοι άλλοι βρίσκονται στη λίστα του θρύλου? Τι παίζει με το Μαρβό, Λεζάρ, Μολό, Κακουτά, Πιτρόιπα, αλλά και Νενέ και Μασκνή. Καλά, πολλά ονόματα. Έχουμε πει, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές τα ονόματα. Είναι μεταγραφική περίοδος τώρα και θα ακουστούν πολλά. Αποκαλυπτήρια για τον Τζαμάριο Μουν. Ο Μπαρτζόκας έτοιμος να δώσει χρόνο στον Αμερικάνο κόντρα στον Ηλιακό. Στον Ηλυσιακό Σεφ, στις 7 και 4 σήμερα, τηλεοπτική μετάδοση αν θέλετε να το δείτε από τη δημόσια τηλεόραση. Και πάμε στο φως των σπορ, στο φως της Δευτέρας. Λοιπόν, ο θρύλος 2-0 πέρασε και από την Ξάνθη, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολαϊτάν. Αυτό το παιδί έχει μεγάλο μέλλον, όπως φαίνεται είναι και λαμπρός χαρακτήρας.
Και τα δύο τέρματα του Ολυμπιακού στο διάστημα της αριθμητικής ισορροπίας των δύο ομάδων στο 11 εναντίον 11 το πρώτο και στο 10 εναντίον 10 το δεύτερο, λέει για τον Ολαϊτάν. Είναι και πιτσιρικάς, ωραίος παίκτης. Καλύτερος Ολυμπιακός, λέει, στο πρώτο ημίχρονο. Είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες. Φάνηκε να επαναπάβεται μετά την αποβολή του Χολέμπα. Αφύπνισε τους πρωταθλητές που ανέβασαν την απόδοσή τους και στο τέλος κατάφεραν να βάλουν και δεύτερο γκολ στην λήξη του ματς. Μπροστάρης των πρωταθλητών, ο νεαρός Νιγηριανός άνοιξε πάλι το δρόμο προς τη νίκη με δικό του γκολ στο 24. Επιπλέον ο ίδιος έδωσε στον Αργεντινό μαέστρο Άριελ Μπαγάσα έτοιμο γκολ στο 89 για να σκοράρει και αυτό σε αγώνα πρωταθλήματος για πρώτη φορά με τη φανέλα του θρύλου από τότε που ήρθε στην Ελλάδα. Ενώ εδώ έχει κάποιο φωτορεπορτάζ και από την χθεσινή παρουσίαση του Βάις στο Κατάρ. Ο Βάις πουλήθηκε, λέει, στο Κατάρ. Ο 24χρονος εξτρέμ ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε επίσημα από τη Λεκβίχια. Σύμφωνα με τους Άραβες, ο Βάις που παρακολούθησε το Σάββατο την νίκη της ομάδας του επί της El Arabi 5-2 υπέγραψε για 2 χρόνια με αιτήσεις αποδοχές, παιδιά, 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά. Για τη μεταγραφή, οι Άραβες αναφέρουν διάφορα ποσά, αλλά όλα πάνω, λέει, από 5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πάντως ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή Μίνο Ραϊόλα είχε το 30% με 35% των δικαιωμάτων του ποσοστού. Εντάξει, είχε ποσοστό για τη μεταγραφή και γι' αυτό έκανε και αυτό τον deal. Μίτσελ, ήρθε μια ενδιαφέρουσα πρόταση, λέει, για τον Βάις. Όλα τα μέλη της ομάδας συμφώνησαν και έτσι ήταν εύκολο να παραχωρηθεί. Μένουν 5-6 μέρες μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιος, λέει ο Μίτσελ. Όταν ήμασταν 11 εναντίον 11 είχαμε τον έλεγχο. Μετά την αποβολή του παίκτη της Ξάνθης χαλαρώσαμε. Όταν αποβλήθηκε όμως ο Χολέμπας δείξαμε καλύτερη εικόνα, είπε ο Μίτσελ χθες στην συνέντευξη τύπου. Ενώ ο Μάουερ δεν μας πάνε τα τελευταία παιχνίδια, ενώ δημιουργούμε ευκαιρίες δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Ο Ολυμπιακός όμως είναι Ολυμπιακός. Η Μπαγάσα, ο προπονητής αποφασίζει ποιος θα παίζει. Εγώ πάντα είμαι έτοιμος. Είχαμε 2-3 προσεγγίσεις και από την Ισπανία, αλλά στον Ολυμπιακό θέλω να παραμείνω. Ενώ ο Θεοδωρίδης, υπερβολική αποβολή του Χολέμπας, από το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Στα άλλα παιχνίδια εδώ πέρα που έχει το φως, πέταγε, λέει, φωτιές ο Πανθρακικός, σάρωσε τον Πανιόνιο 4-1. Και οι ανέρυθροι είχαν ισοφαρίσει το 27 με υπέροχο σου του Ντούνι, αλλά στην επανάληψη δεν μπορέσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Θρακιωτών. Όρθιο στην Τρίπολη, όφη 0-0. Από το μάτς της χρονιάς, απίστευτη ανατροπή στο 95, Λεβαδιακός Άρης 4-3 από 0-2 στο 48 και 1-3 στο 82. Παιδιά, ήταν 1-3 στο 82 το μάτς και στο 95 έγινε 4-3. Από το 77 η Θεσσαλονικής με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπουγαΐδη. Ο Άρης, λέει, με 5 νέα πρόσωπα ήταν στην ενδεκάδα πιο φρέσκος από ποτέ και προηγήθηκε με 2 γκολ του Μπακασέτα στο 30 και στο 48. Ο Λεβαδιακός μείωσε με τον Κότσιο στο 64, αλλά οι Θεσσαλονικείς ακόμα και με 10 παίκτες έκαναν το 1-3 με τον Μανιά. Θα το δούμε αυτά, θα δούμε μετά λίγο τα highlights αυτού του πολύ ενδιαφέρον παιχνιδιού. Σε χιονοθύελλα 13 βαθμούς έπεσε η Βέρεια στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ που νίκησε τελικά με 4-1 πριν καλά-καλά βγει από τα αποδυτήρια προηγήθηκε με 3-0 με γκολ τον Ολισέ στο 26, Μαντούρο στο 4 και Σαλπιγκίδη στο 13. Και για τον όρε του δεύτερου ημιχρόνου τα άλλα δύο γκολ πέτυχαν ο Γκονσόλβες στο 56 και ο Σαλπιγκίδη στο 66. Ενώ ο Εργοτέλης και Πανετολικός ρίχνουν σήμερα την αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Super League. Και πάμε στην τελευταία, πάμε στη live score. Live Sports, συγγνώμη. Εσένα θέλουμε, τρελό deal για Vice, πουλήθηκε στο Κατάρ με 4 εκατομμύρια, λέει εδώ πέρα η Live Sport, ο Σλοβάκος. Άνοιξε ο δρόμος για Λέζαρ, εναλλακτική ο κολοβό σενάριο για Γκέγε. Απέδειξε ξανά ο Ιμπαγάσα ότι αξίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, παίζει πλέον και για την ευρωπαϊκή λίστα. Ρατσιστική επίθεση καταγγέλνει ο Μπόγκ. Ενώ γκολ και ασίστο αεράτος ο Λαϊτάν. Αμπέιντ για 1 χρόνο, επαφές του ΠΑΟΚ με τη Newcastle για την ανανέωση του δανεισμού του Αλγερινού που είναι θετικός. Έμεινε ο Λαγός, είπε το ναι και θα είναι πράσινος ως το 2017. Μπαίνει ο Πέτριτς. Ενώ Γκλέντι λέει για 2 τρίποτα, οι οπαδοί στην Τούμπα πανηγύρισαν και την νίκη του Λεβαδιακού. Ο Ακατσουράνης έφτιαξε 3 γκολ, ο Σάλπι έβαλε 2 και ο ΠΑΟΚ καθάρισε πανεύκολα τη Βέρεια 4-1. Μπήκε για πρώτη φορά καλά σε μάτσο δικέφαλος και ήταν στο 3-0 από το 13. Μπήκαν νωρίς τα γκολ εκεί στην Τούμπα.
Στέφενς μπορεί να μην πάρουμε, λέει 4. Ενώ έχει και ένα χτύπημα εδώ για την ΑΕΚ, ο Ιβάν ο τρομερός ΑΕΚ ήταν ο πιο μανιασμένος και από τον θυελώδη άνεμο που έπνεε στο νησί και έκανε hat-trick στο 5-0 επί του Παναξιακού. Ρεσιτάλ μέσα στην βροχή από 600 ΑΕΚτζίδες. Τυφώνας Μπρέζεβιτς είναι ο μεγάλος τίτλος. Πήρε παραμάζωμα την Άξο Κράτς 4, έχοντας για συμπαράσταση τον Πλατέλα που έβαλε 2 γκολ. Δέλας να φύγουμε γρήγορα από την κατηγορία. Ενώ κάτω-κάτω, Λεβαδιακός Άρης 4-3, έπως λέει, το 1-3 στο 82 έγινε 4-3 σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία. Πανθρακικός Πανιόνιος 4-1, χήμαρος, η ομάδα έκπληξη τη σεζόν διέλυσε τους κυανέρυθρους και ελπίζει για play-off. Ενώ Αστέρας Όφη 0-0, Κέρβερος, ο Φερνάντες σταμάτησε τους γηπεδούχους και χάρισε στους κριτικούς το πολύτιμο χ. Όλα αυτά λοιπόν στις εφημερίδες. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τα παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής, έτσι με μια ματιά, και πάμε να δούμε τι έγινε εκεί στον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε το Παναθηναϊκός Πλατανιάς, κέρδισε 1-0 ο Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε λίγο τα highlights και εδώ είμαστε. Ανέβηκε ο Νάνο, τον είδε ο Πράνιτς. Κίνηση του Κλωναρίδη στην πλάτη της άμυνας. Πάτησε περιοχή, σέντρα ο Γιοργαλίδης και ο Αμπέντ 1-0. Στο 40 ο Παναθηναϊκός δεν απειλεί από το 25, αλλά κόντρα στη ροή του αγώνα και τις ευκαιρίες του Τόρες που σταματούν στον καπί να προηγείται. Πέμπτο γκολ του Αμπέντ. Γιατί δημιουργήθηκε το ρήγμα στην άμυνα. Στην πλευρά του Ινκούμ, γιατί πάτησε περιοχή ο Κλωναρίδης και έκανε ωραία τη σέντρα. 5 γκολ για τον Μεντί Αμπέντ σε 17 μάτς, 1-0. Μετά από 4 ευκαιρίες, οι 2 κλασικές του Πλατανιά για να προηγηθεί στη Λεωφόρο. Εδώ η κίνηση του Κλωναρίδη. Δεν μπορεί ο Γιοργαλίδης, μπορεί ο Αμπέντ. Δεύτερος πλέον σκόρερ του Παναθηναϊκού πίσω από τον Μπέργκο. Νίκος Ζωάννης. Καλοποιημένος με τον γκολ είναι ο προπονητής Παναθηναϊκού, όχι όμως με την εικόνα της ομάδας του. Ασφαλώς και έχει αρκετά παράπονα, όμως έχει δει στα πρώτα 40 λεπτά του αγώνα. Πάντως χειροκρότησε θερμά την προσπάθεια των πράσινων και τον Μεντί Αμπέντ, ο οποίος διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της επαγγελματικής του καριέρας. Λοιπόν, και πάμε στο άλλο παιχνίδι, πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό. Είπαμε εδώ πέρα ότι ο Λαϊτάν να πετυχαίνει το πρώτο γκολ στο 24 και να μοιράζει ακόμα ένα στον Ιμπαγάσα το 89. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 της Ξάνθης στα πηγάδια και συνέχισε το αίτητο σερί του στη Σούπερ Λίγκα με δύο παίκτες να τελειώνουμε, με δύο παίκτες λιγότερους ο καθένας και οι δύο ομάδες λόγω αποβολής του Ντε Γκούσμαν στο 48 και του Χολέμπα στο 73. Για πάμε να δούμε και εδώ τα highlights. Ντομίγκες εκτελεί, προσπάθεια από τον Μανολά, ο Παπαδόπουλος στο γκολ τελικά από τον Ολαϊτάν, 1-0 Ολυμπιακός στο 24. Ολυμπιακός που βρίσκει εδώ την ευκαιρία, καθώς το κόρνερ του Ντομίγκες κερδίζει στον αέρα και βεβαίως κερδίζει και όταν η μπάλα πέφτει κάτω, με τον Ολαϊτάν να είναι στο σημείο που πρέπει για να τη σπρώξει τα δίχτυα για να κάνει το 1-0. Ο Εντιγκά, ο Ιμπαγάσα. Ο Λαϊτάν. Και ανεβαίνει και ο Μανιάτης. Ο Λαϊτάν τώρα γυρίζει. Μπαγάσα με τον γκολ. 2-0 Ολυμπιακός. Και εδώ τελειώνει το μάτς το 89 σε αυτή την αντεπίθεση. Για τους ερυθρόλευκους, ο Λαϊτάν έκανε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν. Κράτησε όσο ακριβώς έπρεπε την μπάλα και το κυριότερο βεβαίως την γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Ιμπαγάσα με εξουδετερωμένη την άμυνα της Ξάνθης και τον Ιμπαγάσα να έχει όσο χρόνο χρειαζόταν απλά για να την αγγίξει και να την στείλει στα δίκτυα. Λοιπόν.
Λοιπόν, και πάμε τώρα από τον πρώτο του στη Super League στο πρωτάθλημα, πάμε στον δεύτερο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μπήκε φουριόζο στη χιονισμένη Τούμπα, πολύ, πολύ ζηλεύω παιδιά, και μόλις το 13 ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0 επί της Βέρεια, της οποίας τελικά επικράτησε με 4-1, διαμορφώνοντας και έτσι διατηρώντας και τη διαφορά ασφαλείας 8 βαθμών από τον Ατρόμητο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε τη 10η της νίκη σε 11 μάτς πρωταθλήματος φέτος στην Τούμπα και νομίζω ήταν και η πιο εύκολη από κάθε άλλη φορά. Για πάμε να δούμε και εδώ τα γκολ. Με την παλιά του Κατσουράνη για τον Σαλπικίδη μπήκε στην φάση ο Λίσε, γκολ για τον ΠΑΟΚ 1-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης στην Τούμπα. Παγωμένη η Τούμπα, αλλά φροντίζει ο Λίσε να ζεστάνει νωρίς-νωρίς τους φίλους της ομάδας του. Δεν είχε προλάβει ακόμη να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ο Κωστής Μπότσαρης. Βαθιά παλιά από τον Κώστα Κατσουράνη, τρυπώνει στην άμυνα της Βέρειας ο Δημήτρης Αλπικίδης, πατά περιοχή και ο Σεκού ο Λίσε, αυτός είναι που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Καντιμίρη και κάνει το 1-0, δεύτερο γκολ για τον Ολίσε στο πρωτάθλημα. Δείτε και πάλι, στην πρώτη φάση του αγώνα ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να βάλει τις βάσεις προκειμένου το απόγευμα να εξελιχθεί χωρίς υψηλό βαθμό δυσκολίας. Η Βέρεια, η οποία την τελευταία αγωνιστική τίθηκε εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό, αλλά στα τελευταία εκτός έδρας, στα τελευταία δύο εκτός έδρας δεν είχε δεχθεί γκολ και ήταν αίτητη. Ο ΠΑΟΚ όμως άρχισε πάρα πολύ φουριόζος και είναι και πάλι μπροστά με τον Σεκού Ολίσε, τον σκόρερ, να πατά περιοχή, να γυρίζει χαμηλά στο δεύτερο δοκάρι. Σημάδεψε τον Λούκα, σούτ από τον Μαντούρο, 2-0! Πρώτο τέρμα του Μαντούρο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. 4 λεπτά παιχνιδιού, 2 γκολ για τον ΠΑΟΚ, εξαιρετικό ξεκίνημα, εξαιρετική εκκίνηση για την ομάδα του Χουπ Στέφενς. Λέγαμε ότι θέλει να επιστρέψει στις νίκες ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα από τον Πανιόνιο στο πρωτάθλημα. Έχω την εντύπωση, Κωστή Μπότσαρη, ότι η αντίδραση που βγάζει ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα και στο μάτς με τον Ηρακλή και σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά στο πρωτάθλημα με την Βέρεια μαρτυρά πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα για την συνέχεια. Να σημειώσω ότι δεν υπήρχε ήττα τον Ηρακλή, με την ρήμη του λόγου, από την νίκη την οποία σημείωσε την περασμένη Τετάρτη. Και αν είπα ήττα, διορθώνω, είναι νίκη με πολύ μεγάλο σκορ και με πολύ ακριβώς καλή εμφάνιση. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ και θα πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Τρίτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο δοκάρι, γκολ από τον Σαλπικίδη. 3-0 ο ΠΑΟΚ, πρώτη κεφαλιά από τον Κατσουράνη, δεύτερη από τον Σαλπικίδη. Στο 13 ο ΠΑΟΚ κάνει 3 τα τέρματά του. Τρομερά προβλήματα η Βέρεια στην άμυνα. 3-0 ο ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Τέταρτο γκολ του Σαλπικίδη στο πρωτάθλημα. Δείτε και πάλι, πρώτη κεφαλιά από τον Κατσουράνη, μπάλα χτύπησε και στην πλάτη, αν πρόλαβα να δω καλά, του Καλτσά. Πετάχτηκε ο Σαλπικίδης ανάμεσα στα στόπερ, μπροστά από τον Σισοκό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-0. Κανάλια Nova Sports φέρνουν όλη τη δράση. Γκονσάλβες, γκολ από την Βέρεια. Μειώνει ο νεοεισελθόν. Ο Γκονσάλβες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γλύκου. Στο 56ο λεπτό. Και πάλι το γέμισμα του Τραπ πέρασε από τον Σκόνδρα. Από εκεί ο Γκονσάλβες μπορεί να νικήσει το Γλύκο. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Κατσουράνη, 4-1 ο Δημήτρης Αλπικίδης πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του. Ασίστ δεύτερη από τον Κατσουράνη στον ίδιο ποδοσφαιριστή, στον Δημήτρης Αλπικίδη, όπως έγινε στο 3-0 στο 13ο λεπτό.
στο 66. Στο πρώτο δοκάριο ο Κατσουράνης στην κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Σαλπικίδης από κοντά το 4-1. Λοιπόν, αυτό ήταν και πάμε τώρα να δούμε λίγο το μάτς εκεί που έγινε η μεγάλη ανατροπή, ο Λεβαδιακός με τον Άρη, ενώ κέρδιζε ο Άρης, έχασε τελικά 4-3. Ο Άρης έμεινε στους 12 βαθμούς και στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Άρης, προφανώς είναι η ομάδα που θα πέσει, δεν έχει καμία νίκη, είναι φοβερό. Σε αντίθεση με τον Λεβαδιακό, ο οποίος πήρε τους 23 βαθμούς, απομακρύνθηκε περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού. Για πάμε να δούμε και τι έγινε σε αυτό το μάτς. Από τον Μπουγαίδη, ο ίδιος θέλει να βγάλει την κοντραεπίθεση. Τώρα είναι τρεις παίκτες του Άρη με τρεις του Λεβαδιακού. Ο Αγκάνθο ξανά για τον Μπουγαίδη, η πάσα για τον Μπακασέτα, ευκαιρία για τον Άρη. Γκολ! 0-1 για τον Άρη με τον Τάσο Μπακασέτα. Εκπληκτική αντεπίθεση για τους κυτρινόμαυρους, την οποία έβγαλε ο Μαυρουδής Μπουγαίδης, στον οποίο ανήκει νομίζω παραπάνω από το μισό του συγκεκριμένου γκολ. Βλέψιμο τώρα για τον Μανιά με το εξωτερικό, το σούτ που γίνεται από τον Μπακασέτα, 0-2! 0-2 ο Άρης, ο οποίος βάζει γερά θεμέλια νίκης στην Λιβαδιά, εκεί που ο Λεβαδιακός άγγιξε την ισοφάριση. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Στην ακριβώς επόμενη επίθεση ο Μπακασέντας διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και τα τέρματα του Άρη και δίνει αέρα νίκης, αέρα τριπόντου για τους Θεσσαλονικείς. Ο Χαραλάμπους για τον Καπόμπης έχει ξεχαστεί από την άμυνα του Άρη. Θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Μόνο στο Κότσιος γκολ. 1-2. Μειώνει ο Λεβαδιακός. Κοιμήθηκε η άμυνα του Άρη και δέχτηκε, επιτρέψτε μου να πω, ένα φθηνό γκολ. Έμεινε μόνο στο Καπό από την δεξιά πλευρά της άμυνας του Άρη. Στο δεύτερο δοκάρι, μόνο του επίσης ο Κότσιος. Ήταν εύκολο το γκολ για τον πολύπειρο αμυντικό. Ο Λυκογιάννης πιέζεται από τον Ηρακλή, αλλά ξεφεύγει με ωραίο διασχελισμό. Θέλει να αλλάξει απέναντι, αλλά κάνει λάθος. Πάνω στον Οικονομόπουλο, λάθος και με τη σειρά του. Ο Μανιάς είναι απέναντι ο Καμινιώτης. Ευκαιρία για τον Άρη. Είναι στην περιοχή ο Μανιάς. Ο Καμινιώτης θα γυρίσει για τον Μανιά. 1-3! 1-3 για τον Άρη, με τον Μανιά να βρίσκει δίχτυα. Αν και ο Άρης αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές, τον βάζει για τα καλά στη θέση του οδηγού. Ορτέγα, η κεφαλιά από τον Ιτζίδη, 2-3. Να λοιπόν που ο Λεβαδιακός μπαίνει αμέσως στο μάτς, στο 84ο λεπτό. Μόλις ένα λεπτό μετά τον γκολ του Άρη, ο Ιτζίδης με το κεφάλι εξ επαφής, θα λέγαμε, ανοίγει λογαριασμό. Κεφαλιά, 3-3. Ο Κότσιος φέρνει το μάτς στα ίσια. Απίστευτη εξέλιξη στην Λιβαδιά, δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο 86 ο Λεβαδιακός ισοφαρίζει. Λεβαδιακός Άρης 3-3 με δύο κόρνερ μέσα σε δύο λεπτά. Οι γηπεδούχοι κάνουν την μισή ανατροπή. Ισοφαρίζουν 3-3. Δεν μπορούν να το πιστέψουν οι παίκτες του Άρη. Ο Κονέ για τον Βαρέλα. Ο Γιάντσης είναι μέσα στην περιοχή και έχει χώρο. Βγαίνει έξω από αυτή. Δεν μπορεί να πιάσει το σούτ. Ο Βαρέλα όμως το κάνει. Απίστευτο! Απίστευτο! 4-3 ο Λεβαδιακός! Μέσα σε 10 λεπτά φέρνει τούμπα το ματ! Αυτά έγινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα και τον Πανθρακικό με τον Πανιόνιο. Ο Πανθρακικός Αρωτικός διέλυσε κανονικά στην Κομωτινή τον Πανιόνιο με 4-1, έφτασε στις 8 νίκες και καλοβλέπει την είσοδό του στα play-off και την έξοδό του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για πάμε να δούμε και αυτό το παιχνίδι. Τζάνης αυτή τη φορά πάει προς τη μικρή περιοχή, η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από τον Ίγκορ. 1-0 ο Πανθρακικός. Στο 16 μπήκε επιθετικά, το άξιζε το προβάδισμα. Σκοράρει με μεγάλη συχνότητα στο φετινό πρωτάθλημα. Για 15η φορά φέτος η ομάδα του Πανθρακικού μπαίνει μπροστά στο σκορ. Ντούνης κρατιέται στο όριο δεξιά, υπάρχουν αρκετοί παίχτες ψηλά για τον Πανιόνιο. Πήρε ο Ντούνης το πρώτο του σουτ στο μάτς, είναι ένα καταπληκτικό γκολ στο 27.
Πανέμορφο γκολ από τον Ντούνι. Πρώτη ευκαιρία για τον Πανιόνιο και γκολ για την ισοφάριση στο 27. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα φέτος σε 18 αγώνες. Έναν παίχτη που προέρχεται από τις ακαδημίες του Πανιωνίου. Ο Παγιοργίου γυρίζει από κοντά η κεφαλιά και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Ο Ρωμαίου είναι αυτός που δίνει το προβάδισμα στον Πανθρακικό στο 58. Ο Ανέστης θα νικηθεί από τους παίχτες του Πανθρακικού. Παπαγεωργίου. Κόντρα εμπνοεί το Χασομέρι. Φέρνει την μπάλα μπροστά του. Έχει και τον Τζάνι σαν λύση. Γι' αυτόν είναι η πάσα είναι δυνατή. Αυλονίτης προσποιείται και απομακρύνει. Όχι σωστά. Χασομέρι στο σούτ με το αριστερό. Γκολ! 3-1 στο 63. Άλλο ένα πανέμορφο γκολ. Ο Χασομέρι σκοράρει. Άπιαστο και αυτό το σούτ. Έχουμε δύο ωραία γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό είναι το δεύτερο του Χασομέρι στο φετινό πρωτάθλημα. Σουτ του Τζάνι από μακριά και άλλο γκολ! Τι άλλο θα δούμε σήμερα, είναι φοβερά τα γκολ που μπαίνουν σε αυτό το μάτς. Στο 68. Ούτε τώρα μπορεί να κάνει τίποτα ο Ανέστης που περίλυπος παρακολουθεί τους παίκτες του Πανθρακικού να πυροβολούν από μακριά και να τον εκτελούν. 4-1 στο 68. Λοιπόν, η ώρα ήρθε για να σας αφήσω. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ. Να σας πω μόνο ότι για το Αυστραλιανό Open τελείωσε. Είχαμε τους τελικούς. Ο Ναδάλ δεν τα κατάφερε. Χάσε 3-1 σε τάπ τον Στάνισλας Βαν Βρίκα. Αυτός ανέβηκε στο βάθρο. Όπως και επίσης η Νάνα Λί, συγγνώμη, κέρδισε την Τσιμπούλκοβα με 2-0 σετ. Αυτοί είναι λοιπόν οι δύο μεγάλοι νικητές του Αυστραλιανού Open. Σας παραδίδω στα χέρια των κοριτσιών εδώ πέρα. Συνεχίστε να παρακολουθείτε την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Έχουμε και πολλά μεγάλο ρεπορτάζ από την Κεφαλονιά που έγινε ο σεισμός. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Άντε, φιλιά, καλημέρα.